Πάμε ρε! Πάμε δυνατά. Παιδιά, το πιο δυνατό team. Μ' αρέσει όταν πηγαίνω και βλέπω ταβερνούλες που είναι οικογενειακές, που η μαμά είναι το αφεντικό φυσικά. Ο γιος είναι που θέλει να πάει να παίξει αλλά πρέπει να σερβίρει κιόλας και έχει το μυαλό του. Του φωνάζει ο άλλος το νερό και το έχει ξεχάσει ένα 2-3 λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Αλλά είμαστε καλά κοπέλια και βοηθούμε την οικογένεια. Και το team είναι πολύ ωραίο. Έλα που έχουν και τα πιστόλια από όξο και ετοιμάζουν τα νέα κανονισούσες να τραβούμε. Μην μου κάνετε τέτοιες ξενοφερτά ρε παιδί μου. Έλα σου πω, πώς αντέχεις? Αυτό είναι άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία, ε. Το πιο ήσυχο κοπέλι ποιο είναι? Ο πιο ήσυχος ο Ηλίας. Ο Ηλίας είναι το πιο ήσυχο. Τον Ηλία, ο Ηλίας είναι αυτός. Ηλία, έλα εδώ ρε παιδί μου, έλα εδώ, έλα εδώ παιδί μου, έλα εδώ. Βγήκες το πιο ήσυχο κοπέλι βγήκες. Τι να κάνουμε? Ο Ηλίας. Ηλία, όταν μεγαλώσεις έχεις γίνει. Τινοτρόφος. Τινοτρόφος, ωραίος ρε φίλε. 15 Ελλάδες έχει από τώρα το. Από τώρα? Τι έχει περάσει όλους το ασύγκο. Από αυτές που αρμέγουν ή από αυτές για το κρέας? Για κρέας. Ωραία φίλε. Και έχεις και τράγο, πώς το λένε το μεγάλο, πώς το λένε. Μουά, μοσχάρι. Μοσχάρι. Όχι, αυτό το τάβρο. Τάβρο, εντάξει. Έχεις τάβρο, έχεις τάβρο. Έχω. Άρα γεννούνε κιόλας οι αγελάδες σου. Πόσες αγελάδες κάνει το καθένα? Πόσα μικρά κάνει? Ένα κάνει ένα. Μόνο. Άμα είναι τυχερή, κάνει και δύο. Άμα είναι τυχερό, αυτό θα κάνει και δύο. Σου εύχομαι να είσαι πάντα. Τα όνειρά σου να τα κάνει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Όλο το τύπο. Έλα εδώ και εσύ, έλα εδώ ρε Σουζάκια, έλα εδώ. Εσύ είσαι ο Σουζάκιας? Είμαι μόνο Σούζες. Έλα, μόνο Σούζες, με κράνος όμως. Με κράνος. Δηλαδή θα κάνουμε Σούζα με κράνος. Ναι, ναι. Θα κάνουμε Σούζας παιδιά σε λίγο με κράνος. Αναμείνατε στο ακουστικό σας. Σε κανένα μήνα. Μαγειρεύεις? Τι μαγειρεύω? Κοπελιά έχεις? Πώς. Έχεις κοπελιά? Πώς τη λένε? Δεν τη λέμε, δεν τη στιγματίζουμε. Θα έχουμε πρόβλημα. Ο αδερφός της το γατέει? Ποιος? Ο αδερφός της. Γατέει το. Αλλά εμείς θα την κλέψουμε. Άστονα, ναι. Α, θα την κλέψουμε. Έλα εδώ και εσύ ρε. Πώς τη λένε εσένα? Κωνσταντίνο. Εσύ κάνεις σουζές? Λίγο παιδιά. Μόνο με κράνο. Μόνο με κράνο. Α, έχεις άλογο? Έχεις άλογο? Άλογα? Ναι. Έλα ρε φίλε να με. Και τι ωραία δεν μου στείλες μήνυμα να έρθω πιο νωρίς. Να μου κάνεις έτσι μια. Και πού τα έχεις τα άλογα? Πού τα έχεις τα άλογα? Κάτω τα έχεις? Στην Παναγία Λούζα. Και τι άλογο είναι αυτό? Εμείς έχουμε στην Κρήτα γεωργαλίδικα. Αυτά είναι άλογο. Και τι είναι δηλαδή αυτά? Αυτά δεν είναι πλάγιο τραυχισμού. Εντάξει, αλλά είδες ότι ο καταβαλάρης δεν κουνιέται καθόλου. Ναι, αλλά αν ανέβετε στα δικά μέσα θα μπορείτε να κρατηθείτε καθόλου. Ναι, είναι και αυτό, ε. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Και κάνεις σούζες με τα άλογα? Με όλα. Και γιατί να μην σε πετυχώναμε? Πού αν είσαι αύριο? Εδώ πάλι. Εδώ θα είσαι? Ναι. Δηλαδή άμα έρθω να σε πάρω θα πάμε να μου δείξεις τα άλογα? Αυτό που είναι η μαμά. Η μαμά κανονίζει? Η μαμά του παιδιού η δικιά μου. Να, η μαμά του παιδιού κανονίζει τα άλογα? Ναι, τα άλογα ποια είναι? Σουζάκια. Άλογα δικά μου. Άρα η ποιος... άμα σου δώσει άμα άδεια. Θα σου δώσει άδεια, θα πω εγώ. Άμα μου δώσει. Εδώ παιδιά είναι ο οργανωτής. Εσύ τι θα σπουδάσεις? Τι σ' αρέσει, οργάνωση? Εγώ δεν ξέρω, πάντως θέλω να είναι εκατομμυριούχος. Παιδιά, το καλύτερο επάγγελμα που έχω ακούσει από μικρό κοπέλι. Εκατομμυρίου! Τι θες να γίνεις? Εκατομμυρίου θέλω να γίνω. Κοπέλι σου είναι? Μοιάζει, ναι, μοιάζει. Το αχλάδι κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Πού θα πέσει, θα πάει πιο πέρα. Τι επάγγελμα θέλω να γίνεις? Εκατομμυρίουχος. Τέλος. Και γυρίζεις να με τα τέτοια σου. Εδώ παιδιά είμαστε στην αυλή. Όταν ανάβουν τα φώτα φυσικά Παναγιά μου ένα μωρό που μπαίνει μέσα στο χώρο. Και εδώ στημένα τα πιστόλια που λένε εδώ. Είμαστε εδώ σε ένα ωραίο χωριό της ΚΟ. Ζιά. Ένα χωριό που ζείτε, επειδή με έχετε μάθει όλοι, ένα χωριό που ζείτε. Εδώ βρεθήκαμε τυχαία, λίγο. Μου είχαν στείλει ένα μήνυμα. Εγώ, όπως πάντα, με τόσα μηνύματα δεν κατάφερα να το συγκρατήσω στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή να πω την αλήθεια ότι ερχόμαστε για μια άλλη ταβέρνα που μας είχαν προτείνει.
Και τελικά η ταβέρνα αυτή ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα εγώ να ψάχνω τα μηνύματα να δω ποιος μου είχε πει για την ταβέρνα. Και είμαι μπροστά στα σκαλοπάτια στην αυλή και εγώ έψαχνα να δω ποια κοπέλα μου είχε στείλει μήνυμα και μου έλεγε, ας το πούμε, ότι έχει μια ταβέρνα εδώ. Και κάποια στιγμή, ενώ εγώ έψαχνα το μήνυμα, ακούω από πίσω, ο κριτικός. Είμαι χαρούμενος γιατί ήρθα σε αυτή εδώ την ταβέρνα. Καλά, είναι μέσα στο πράσινο, έτσι. Έχει φοβερή θέα όταν πέφτει το ηλιοβασίλεμα. Να πω την αλήθεια, το ηλιοβασίλεμα δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ένα ηλιοβασίλεμα όπως όλο τον κόσμο. Έχει την ιδιαίτερο ότι πέφτει στον ορίζοντα ακριβώς. Πρέπει να είναι θάλασσα εκεί που πέφτει. Okay, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είναι ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Βγάζει ωραία χρώματα όταν έχει τα συννεφάκια. Άγμα. Είναι μια τεράστια αυλή. Και είχε μια πάρα πολύ όμορφη ταράτσα. Φιλοξενεί πάρα πολύ κόσμο. Το όμορφο είναι ότι η ταβέρνα είναι οικογενειακή, τρως μαμαδίστικα. Τα σερβιτοράκια είναι τα παιδιά της οικογένειας, η κόρη, δυο αδερφές, ένας αδερφός από ό,τι κατάλαβα χωρίς να έχουμε, ας το πούμε, πιάσει. Φόρο παιδιά, έκοψε ένα σταφύλι. Και άμα θες ένα σταφύλι, τσιτώνεις το δάχτυλό σου και το κόβεις και το τρως. Οικογενειακή επιχείρηση, με τα παιδιά εδώ όλοι μαζί. Και θυμήθηκα την Άρβη στο κύμα που τα παιδιά μας σερβίρουν. Και όταν έρχεστε σε τέτοια μαγαζιά που είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, μην λέτε το μακρύ στροκοτό σας, ο Ιάρης σε λίγο, ο Πετσιρικάς ή το ένα ή το άλλο, να έχουμε λίγο κατανόηση. Εδώ έχουμε πέσει με τα μούτρα στα πρώτα πιάτα. Εδώ κάναμε σήμερα βολτούλα εδώ με το συνοδοιπόρο. Θέλω να σου πω, θα σε καθιερώσω στην Κρήτη. Θα σου βγάλω, θα σε παίρνω Τρίτη. Μηνιάτικο μου κόψω. Όχι, με στα λεφτά ρε παιδιά, θα ρωτήσω ότι εγώ βγαίνω να μην και οικονομώ. Άντε να φάω καμιά πίτα, άντε να γεράσω καμιά ρακή. Εφάγαμε σήμερα μέσα στο καρπουζάκι μας. Και ωραίο. Και ήταν το πιο νόμιστο καρπούζι που φάγαμε το Σεπτέμβρη. Και ρακή από την Γερμανία. Και παιδιά, βρήκαμε στο πηλί ανθρώπους που ήταν από. Μάλλον έχουν σχέσεις με τη Γερμανία. Πάλι μου τελειώνει η μπαταρία. Εγώ και μπαταρία τη μεγάλη του φορτηγού να έχω. Πάλι δεν θα την προλαβαίνω. Του έχωσα την μπαταρία τη 7 κιλή. Και βρήκαμε φυσικά την πεθερά του. Καρπούζι. Του καρπούζι που έχει κάνει πάταγο. Ένας άνθρωπος πολύ ευδιάθετος. Μ' αρέσει που κατευθείαν το διαδίκτυο η εγγονή από την. Η εγγονή από πού ήταν? Η εγγονή από. Από τις Σέρες, παιδιά, με το που έβαλα το βιντεάκι, κατευθείαν έγραψε μήνυμα. Γεια σου, γεγέ, Λεβέντισσα. Αυτή είναι η μαγεία σου στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο κάνει κακά πράγματα. Κάνει και καλά όμως, γιατί κρατάει συντροφιά. Φέρνει ανθρώπους πολύ κοντά τον ένα με τον άλλο. Και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορείς να δεις ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Τι άλλη εγγονή που έγραψε ότι η γιαγιά θα σε κάνουμε τώρα viral. Βάιαρ, πώς το λέτε αυτό. Φιλάκια παιδιά από εδώ, από πώς πάμε το χωριό, ένα χωριό από Ζήτα. Ζιά, μου το έχουν πει 1.000.000 φορές, δεν το στέλνει το μυαλό μου. Ζιά, πάω εγώ επί τόπου, για πρώτη πώς τον είναι στους ανθρώπους που χάνουν τη μνήμη. Ασχάιμερ, πάω για Ασχάιμερ. Άνια. Φαντάζομαι να ξεχάσω τη γυναίκα μου και μου λένε τι είναι η γυναίκα σου, εγώ να μην τη θυμούμε. Παναγία, Παναγία μου. Από εδώ. Μαρία. Μαρία, γύρω σε θυμούνταν. Γεια σου. Μαρία με τα κίτρινα. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ πέρα. Εδώ παιδιά, προηγούμενος μας κάναν το μεταφραστή. Μεταφραστή. Πατούσα ακριβώς τις κουβέντες που έλεγα. Δύσκολος πελάτης. Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Άγγλος ήταν. Άγγλος ήταν. Θέλω να πάει στην Κρήτη, λέει. Οι Άγγλοι πίνουν πολύ. Ποιοι είναι οι πιο δύσκολοι πελάτες? Όλοι δύσκολοι. Όλοι δύσκολοι, όλοι εύκολοι. Αναλόγω σε τι έχει ο καθένα μέσα εδώ πέρα. Εσένα πώς τον ονομά σου? Σταμάτης. Σταμάτης. Ο Γρηγόρης. Πάντα ήθελα να το κάνω αυτή την ερώτηση. Ο Γρηγόρης με το Σταμάτη έχουν καμιά συγγένεια. Ξερεφάκι μας, το ίδιο μανάρι είμαστε. Ολυμπιακάρα μόνο. Από Κρήτη εσύ φαντάζομαι. Ναι, είμαι μισός κριτικός. Και ο άλλος μισός είμαι πάλι κριτικός. Από εδώ δηλαδή φουλ κριτικός.
Είναι πολύ. Έχω πολλούς φίλους και κουμπάρους από Κρήτη, Χανιά, Ηράκλειο. Χαμός. Στη Γερμανία που γεννήθηκα, είχαμε κάνει εκεί πέρα. Εσείς, και... εδώ τώρα είσαι... Εδώ είμαι εγώ το 87, εντάξει. Είσαι γαμπρός. Μέχρι τον Κάλλη, ξέρεις. Είσαι γαμπρός εδώ, είσαι... Γαμπρός. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ποιο είναι το κορίτσι σου. Δηλαδή, τυχερή είναι εκεί. Πώς τη φτάνεις, ρε φίλε. Δεν τη φτάνει, σιγά, εντάξει. Και εμείς ένα 87 είμαστε. Ένα 87. Ναι, τι πάει πέρας, στην περίοδο, ρε. Κάτσε, ρε. Κάτσε, γαμάτσε. Από εδώ είσαι. Από εδώ. Πώς στο σχολείο είστε μαζί. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Την καμάκουσα, ξέρεις. Πώς, τάκ. Τσέρξε το βέλο. Τσάκ, με φτύατε, ναι. Έλα. Ναι, ναι. Το ατού σου ποιο ήταν αυτό που αγάπησε. Το μουσικό. Δεν ξέρω, πρέπει να. Ισχύει το μαλλιό σου. Λίγο μαλλί εδώ πέρα, λίγο γυάλε μα θέλω εδώ πέρα, λίγο αλλά τάκ. Τι ήταν, για να δω, έλα εδώ. Συγχωρήστε λίγο. Για να δω, τι του βρήκε. Πε μου. Όχι, όχι. Πε με το χέρι στην καρδιά, τι του βρήκε. Πες, έλα βρε, oh, πες. Γιατί δεν λες, πες, αυθόρμητα. Αφήνε από νόμου. Έλα. Το μόνο σίγουρο είναι η γυναίκα θέλει να την κάνεις να γελάσει. Το καλύτερο. Εσύ το είσαι αυτό. Εντάξει, προσπαθώ. Άρα την είκασε, γέλασε. Τέλος, την έριξε. Και την έριξε, δάμε. Τέλος. Με πέρας κάτω, μπαμ. Μετά που κατάλαβε ποιος ήσουν, ήταν αργά. Μετά κάμισε το σου, μετά ήταν αργά, ήταν. Και εσείς, εδώ το γιος. Πασιγνώσεις, εδώ. Πώς είναι το όνομά σου? Στέργιος. Κάνει πολλές ερωτήσεις. Καλό είναι αυτό, έλα εδώ. Για να μαθαίνει. Έλα εδώ. Θα κάνεις ερωτήσεις συνέχεια. Ό,τι θες να το μαθαίνεις πρέπει να ρωτάς. Όταν μεγαλώσεις δεν γίνεις. Δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρεις. Αστρονομικός. Όχι, όχι αστρονομικός. Όχι. Θα κάνεις ό,τι κάνει ο μπαμπάς. Μπα. Ο μπαμπάς τι κάνει? Τυπογράφος. Τυπογράφος ηλεκτρονικός, όχι. Ηλεκτρονικός είμαι, αλλά κάνω και αυτό. Κάνω πολλά. Τυπογραφία και τέτοια. Δηλαδή θέλεις να το πούμε... Φτιάχνω και μηχανήματα, πουλάω και όλες μηχανήματα. Σέρβις τέτοια. Ναι. Έχεις μαγαζί που πουλάει μηχανήματα ή που και πουλάει και που κάνω υπηρεσίες τέτοια, γραφιστικά. Δηλαδή θέλω να κάνω μια γραφιστική δουλειά, στο πούμε, μια πινακίδα, μια τέτοια. Σε παίρνω τηλέφωνο, τα βρίσκουμε. Ναι, τα βρίσκουμε. Και έχεις την έδραση, πού την έχεις? Εδώ κάτω, στο κεντρικό δρόμο. Κεντρικό. Ναι, ναι. Άρα έχεις δικτυωθεί εδώ. Ναι, εγώ, ναι. Αύριο θα πάμε στο... Όπου θες. Στα κριτικά. Όπου θες. Πες ένας κριτικός. Πάμε. Στην Κέφαλο. Αλλά πιούμε και λίγο όμως. Εκεί θα είναι χαμός γίνεται. Ναι, ρε, στην Κέφαλο, ξέρεις ένα μαγαζί το... Ποιο? Μιλοτρόπι. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν, παίζουσα μόλις αύριο. Δυστυχώς εμείς φεύγουμε. Πότε? Αύριο φεύγουμε. Θα πίναμε λίγο γαμότο. Μιλάμε, δηλαδή θα γίναμε στουπί. Αν έχεις χρόνο, πήγε να τον ακούσεις, είναι ξέσου. Θα πάω, εντάξει. Θα κουβαλήσω από όλο το παιδομάσιμο εδώ πέρα όλα. Μια ωραία κατάσταση εκεί τα παιδιά. Τους γνώρισα χθες, πολύ δυνατά παιδιά, χωρίς να τους ξέρω. Όπως γενικά ο άνθρωπος όταν πας με το χαμόγελο, χαμόγελο πως δώσει. Ναι, εντάξει, θέλει θετική ενέργεια για να προχωράς μπροστά. Δεν πας πίσω, τέλος. Το έχεις κάτω. Θέλει θετική ενέργεια. Αύρα. Σε πήγα από τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο. Γκόμενα, πάρε. Όχι, δεν γκόμενα. Α, παντρεμένο. Ναι, παντρεμένο έχω και εγώ πέντε μεγάλα. Είναι ένα που έχει ένα TV εδώ τη ΚΟ. TV? Ναι. Έχετε TV εδώ. TV, πώ δεν έχω. Αυτό με παίρνει. Με δεν αμέ και σου λέει σου λέει εδώ είμαστε. Ναι, αφού είσαι φεύγεις τώρα, έχεις γίνει εδώ πέρα και έχεις και ωραίο λόγο και φάνες και όλα, εντάξει, με χαράσει. Σε λέω όμως και υδρώνεις. Αφού κάνεις ζέστη το μεστά κάνω τώρα. Η γυναίκα αυτή. Σε ζορίζει. Σε ζορίζει πολύ, αλλά θα το περνάω, ξέρεις. Θέλω να αυτό που κάνω συνέχεια, μια ερώτηση, είσαι έτοιμος να απαντήσεις? Πες. Για ένα 10 ευρώ. Τι, και 1000 ευρώ να είναι και 1 ευρώ, δεν θέλω τα λεφτά. Ποιος κάνει κουμάντο στο σπίτι? Εντάξει, το σπίτι κάνει η γυναίκα, δεν είναι μαλακά. Αλλά στις μεγάλες αποφάσεις, σε μεγάλες αποφάσεις οικονομικού τομέα. Στις μεγάλες αποφάσεις, ας το πούμε. Είμαι εγώ. Στα μεγάλα να πάω τουαλέτα. Αυτά πέρα, τα πάω. Είναι εδώ. Εμείς μόνοι μας. Όπως το ανέκδοτο, έρχεται ξέρω εγώ ο Deliveras και λέει ρε παιδί μου, πότε αφήσω αυτό το πακέτο. Και πριν ζήτηση είχε γίνει με ένα φίλο του, ξέρω εγώ πάνω, του λέω εγώ με τα αφεντικό. Και μετά χτυπάει λοιπόν την πόρτα ο Deliveras. Λέει, πού να βάλω αυτό το πακέτο, κάτσε να ρωτήσω το αφεντικό το μεγάλο. Ποιο το αφεντικό ρε μαλάκα, η γυναίκα. Αυτό είναι. Μέχρι το πακέτο. Στο σπίτι είναι η γυναίκα, τέλος. Άλλες αποφάσεις είμαστε εμείς. Και πρέπει να είμαστε εμείς. Δηλαδή να ξεχωρίσουν αυτά τα δύο πράγματα. Καλά ποιότητα οι εννοήσεις αυτά που κάνουν οι κοινές. Και πες μου ρε, αφού κάνουν κουμάντο στα πάντα. Αφού τα όχι στα πάντα, είπαμε τώρα. Στα πάντα. Εγώ παίρνω και πρωτοβουλία μόνος, δεν έχω θέμα. Εγώ είμαι παλιά σχολή, κατάλαβες. Δεν σχολή. Και παίζω και μια στο... Παίζω και μια. Πάει εκεί πέρα. Πάω να φάω. Σύντεκνε, τέλος.
Πού την είναι? Κατά πάνω από κάτω, για το καλό. Μιλοτόπι είπαμε, μιλοτόπι. Ναι, ναι, ωραία θα είναι. Από ποιο μέρος κρατείς? Από ποιο μέρος κρατεί η φαμίλια σου? Από πού είσαι? Εδώ Ελλάδα, εσύ? Where are you from? From. England. English. English. Και πώς είναι το όνομά σου, πώς σε λένε? Name. Name, pass. Δεν γρικάς καλά ελληνικά. Πώς είναι το όνομά σου? Για πες του πώς είναι το όνομά του. Pass. Εσύ προς τα πού πας? Pass. Εγώ Νίκος, Νίκος. Νίκος πας. Νίκος, Νίκος. Νίκος πας. Εδώ, οικό πώς σου φαίνεται? Πώς σου φαίνεται οικό? Το χωριό οικός πώς σου φαίνεται? Το νησί. Το νησί βρε. You like horse. Yeah. Καλό, καλό. Of course. Το φαγητό σου αρέσει εδώ? Καλά τρως, τρως. Σε βλέπω φαγανό. Yeah. Τι σ' αρέσει να τρως στην Ελλάδα? Yeah. Ποιο φαγητό? What do you like best in Greece? What do you prefer in Greece to eat? What's your prefer? Steak. Steak. Ιντάντζονα. Ιντάντζονα. Φίλιτ steak. Α, το κρέας. Καλοτρός, καλοτρός, καλοτρός. Έχεις κοιλιά, ναι. Το τρως το φαγάκι σου. Baby, baby. Είσαι γελαδερός, είσαι, μ' αρέσει. Ας σε πάρω στην Κρήτη. Can I bring you to Crete? Εκεί έχουμε τα αντικριστά. I've never been to Crete. Ας σε ξεκινήσω στις κούπες, να μην κάνετε σπαγύρες. Να πηγαίνεις πάνω κάτω και να μην κάνετε... Δεν θα θωρείς ο μπρος σου, δεν θα θωρείς. Δεν θα θωρείς καθόλου. You're not gonna see in front of you, 1 meter, nothing. Άμα σε ρίξω στις κούπες... From the Rakhi. Rakhi. You know κούπες. Κούπες. Rakhi, Rakhi. Rakhi. Κούπες is a big drink. Alcohol. But alcohol. Yeah, no, it is a lot, it is a lot. No, never. All the Crete people, they drink a lot. I've never been to Crete. Hey, you have don't to go next year. Δεν καταλαβαίνω, ρε πάει. Go Crete next year. Πώς φέρεις μπορεί από ένα μέρος ξένος έρθεις σε έναν τόπο και δεν κατάσεις ελληνικά. Να μάθεις ελληνικά. In Crete. Ελληνικά να μάθεις. I'll see you in Crete. Την επόμενη φορά να γρυκάς και να ακούς. And you got the drinks. Εντάξει. In Crete. Ό,τι πάμε. Okay. Σωμί και νερό και αλάτι. Γεια σου. Παιδιά, έτσι γρήγορα συνονόμαστε μας, σε πάει και που πάμε. Για να μου πάει πάλι. Έλα, ναι. Got me. Oh, I guess not real though. I think stop.
Thank you. Chad, I can't do that one. Yeah, can't do that one. That one I struggle with. I got Dodge and Coach. Opa! Opa! Ωραία. Καλό βράδυ, παιδιά. Bye bye. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επέρασα όμορφα, όμορφα, όμορφα. Επέρασα όμορφα και τούτη τη βραδιά. Τύρι, 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 τύρα. Μπορείς να μπαρμπακίσεις από αυτές τις σκοτσίες.